Θα ξεκινήσω από μια τετριμένη ίσως ερώτηση, αλλά πρέπει να γίνει για να καταγράφουμε και τις απόψεις των υποψηφίων. Ποιες είναι οι προσδοκίες του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ? Θα ξεκινήσω από την Ελλάδα, θα το περιορίσω στην Κρήτη και στο Ηράκλειο μετά. Οι προσδοκίες του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής είναι να αυξήσει τα ποσοστά του, είναι να αυξήσει την επιρροή του σε όλη την επικράτεια και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αποκτήσει τη δύναμη, να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει αύριο να επιβάλλει τους δικούς τους όρες, τις δικούς τους προγραμματικές δεσμεύσεις, το δικό του πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα θα είναι προς όφελος των Ελλήνων, του ελληνικού λαού, προς όφελος του Έλληνα χαμηλοσυνταξιούχου, του Έλληνα που τα τελευταία χρόνια είχε μπει στο περιθώριο, γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως και εσείς πιστεύω γνωρίζετε και όπως όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν, με την πολιτική που εφαρμόζεται, η μεσαία τάξη είχε μπει στο περιθώριο και αυτοί που ευνοούνταν ήταν αυτοί που είχαν, και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπεί αυτή την τάξη να ξαναγεννηθεί, να αυξήσει τα ποσοστά του και έτσι να μπορεί να επιβάλλει, όπως σας είπα και προηγουμένως, τους δικούς του όρους, το παιχνίδι για το καλό αυτού του τόπου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, είναι κριτικός, είναι ηρακλειώτης. Και δικαίως υπάρχουν υψηλές προσδοκίες σε ποσοστιαίο επίπεδο. Σίγουρα υπάρχουν υψηλές προσδοκίες. Έτσι και στο Ηράκλειο, και αυτό που βλέπουμε και σήμερα μέχρι τη συγκίνηση που υπάρχει και στις περιοδίες που κάνουμε για την επαφή με τον κόσμο, υπάρχει μια θετική άποψη και πιστεύω ότι αυτό θα εκφραστεί και στην κάλπη. Και βλέπουμε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι εμφανίζεται στα γκάλοπ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμα έχει αγωνίες και προσδοκά να δώσει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ. Ο αντίκτυπος των γκάλοπ είναι αρνητικός, θα έλεγα, σε σχέση με τα ποσοστά που δίνονται στο ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ. Λέτε ότι είναι αντιστρόφως ανάλογα και ότι υπάρχει ένα παιχνίδι στημένο εις βάρος του κόμματος αναφορικά με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων? Δεν μπορώ να πω ότι το παιχνίδι είναι στημένο, όμως εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που βλέπουμε στην επαφή με την κοινωνία, ότι υπάρχει μια θετική άποψη για το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, που έχει την αγωνία να επιστρέψει. Απλώς ο κόσμος θέλει συζήτηση, θέλει να συζητήσει μαζί μας, να πει τα προβλήματά του, να τα αφουγκραστούμε και είναι έτοιμος και να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί σας είπα, πιστεύω ότι οι προτάσεις που του δίνουμε τις έχει ανάγκη, πρέπει να πιστεί για αυτές και είναι έτοιμο να το κάνει και να επιστρέψει στον χώρο που για πολλά χρόνια κυβέρνησε στην Ελλάδα που έχει κάνει τόσες πολλές θεσμικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μαμβακά, επιτυχώς υπηρετείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για πόσα χρόνια, θυμίστε μας παρακαλώ? Κοιτάξτε, είμαι από το 2000, είμαι στο Σύστημα Υγείας ως ειδικευμένος γιατρός, και από το 1994-1995 ως ειδικευόμενος που είχα αρχίσει την ειδικότητα στην ιατρική, και από το 1992 ως γιατρός αγροτικός στην περιοχή που υπηρέτησα, στα σύνθεση στην Αγιστοσύνη Υγείας Αγίας Βαβάρας. Μία επιτυχημένη λοιπόν καριέρα, με ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί το επάγγελμά σας είναι αρκετά ιδιαίτερο. Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση. Αυτό που με παρακίνησε με την πολιτική είναι μια συνέχεια, ας το πούμε. Όλα αυτά τα χρόνια η ανασχόλησή μου και με την επαγγελματική μου είναι η προσφορά στην κοινωνία, η προσφορά στον άνθρωπο, και από τη δύσκολη δουλειά που έχω, το δύσκολο επάγγελμα, την ειδικότητα την οποία έχω. Όμως όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά, από διάφορες θέσεις, από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μου, από την Ομοσπονδία των Γιατρών ΣΥΣ πανελλαδικά, από την τοπική αυτοδιοίκηση ως σύμβουλος στο Δήμο Μαλεμιζίου, στην περιφέρεια ως περιφερειακός σύμβουλος και ως αντιπεριφερειάρχης το τελευταίο διάστημα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μια προσφορά δικιά μου για αυτό το οποίο πιστεύω, για τον άνθρωπο, για την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή έρχεται σαν επιστέγασμα η πρόταση από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω στα ψηφοδέλτια και να ενισχύσω κι εγώ με το δικό μου τρόπο αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορούσα αυτή να την αρνηθώ. Δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρόταση
να βοηθήσω τον χώρο μου, στον χώρο στον οποίο ανήκω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η πρόταση αυτή είναι πολύ τιμητική για μένα. Το εκπροσωπώ του ΠΑΣΟΚ από το 1981 που ενηλικιώθηκα και τελείωσα το Λύκειο. Δεν έχω φύγει από το ΠΑΣΟΚ αυτό το διάστημα και αυτή τη στιγμή, ακόμα και τη δύσκολη περίοδο, συνέστη να είμαι ένας υποστηρικτής του ΠΑΣΟΚ και να στηρίζω τη θέση μας, τις ιδέες και τα οράματα τα οποία είχαμε, με κάθε κόστος. Αυτή τη στιγμή είναι σαν επιστέγασμα αυτής της πορείας, είναι η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος βουλευτής. Τώρα τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ κοινά δεν πήγε καλά ούτε στις δημοσκοπήσεις ούτε στις εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί αυτές ενδιαφέρουν κυρίως. Είχαμε την εκπροσώπηση ενός μόνο βουλευτή πρώην υπουργού, του κ. Γεγκέρογλου, ο οποίος αποχωρεί γιατί επέλεξε να πάει στην αυτοδιοίκηση υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Μινώα. Ποιος είναι ο στόχος σε σχέση με τις έδρες του κόμματος στην Κρήτη, να μου πείτε, αλλά και στο Ηράκλειο ειδικότερα? Κύριε Φαναδίτε, ο στόχος είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό, ώστε να πάρουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερες έδρες. Όσον αφορά το Ηράκλειο, πιστεύω ότι η επιτυχία του να εκλέξουμε δύο βουλευτές είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό βλέπουμε κάθε μέρα στην επαφή με τον κόσμο. Αυτό φαίνεται και στην κοινωνία που είμαστε. Δηλαδή, πιστεύω ότι το ποσοστό θα είναι πάνω από 20%, ώστε να εκλεγούμε δύο βουλευτές στις πρώτες εκλογές. Και πιστεύω ότι αυτό έχουμε ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο, με πολλούς αξιόλογους υποψηφίους που καλύπτουν όλο το φάσμα στο νομό Ηρακλείου από άποψη επιστημονικού, από άποψη εργασιακών σχέσεων, από άποψη αξιών. Και πιστεύω ότι αυτό το ζούμε κάθε μέρα στην κοινωνία που είμαστε κοντά. Και πιστεύω ότι στο Ηράκλειο αυτός ο στόχος είναι εφικτός και θα είναι επιτυχής αυτός ο στόχος. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε νικητές. Όπως και στην Κρήτη, αν είδατε και έναν γκάλ που βγήκε χθες. Βεβαίως. Για την Κρήτη, βλέπετε ότι τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά, γιατί βλέπετε ότι ακόμα πόσο είναι αυτό το ποσοστό των αποφάσεων που σε ένα μεγάλο βαθμό προέρχεται από τον χώρο τον οποίο εμείς διεκδικούμε να πάρουμε ψήφους, διεκδικούμε να αντλήσουμε άτομα, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε τη δύναμή μας. Τώρα, έχετε ξεκινήσει τις προεκλογικές περιοδίες ανά τον νομό. Θα πάτε σε όλα τα διαμερίσματα, τα κοριά, τις περιοχές του νομού Ηρακλείου. Μιλάτε με τον κόσμο, με την κοινωνία. Ο αντίκτυπος είναι ισχυρός σε σχέση με τα πάρα πολλά προβλήματα, τα οικονομικά κυρίως, που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα, οι μικρομεσαίοι, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τι σας λέει ο κόσμος? Ο κόσμος αυτό που μας λέει είναι βλέπουμε ακριβώς αυτό που είπατε. Βλέπουμε την αγωνία που έχει και τη δυσκολία που έχει να ζήσει, γιατί πόσο πολύ έχει μειωθεί το εισόδημά του, πόσο πολύ πληρώνει κάθε μέρα με διάφορους τρόπους. Και έτσι αυτό που θέλει είναι πραγματικά συνολικές και γενναίες λύσεις. Όχι επιδόματα τύπου αυτά που βλέπουμε τώρα ότι μπορούν να δώσουν, τα οποία καλύπτουν ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό κομμάτι αυτού του εισοδήματος που έχει χαθεί. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι πραγματικά να υπάρχουν γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι ειδικά οι ιδιώτες στον ιδιωτικό τομέα να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις προς όφελος δικό τους. Και θέλει πολλά πράγματα να γίνουν που έχουν να κάνουν με τη μείωση του φόρου στη μισθωτή εργασία, με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφή και καύσιμα, με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και εδώ στην Κρήτη έχουν τέτοια προβλήματα. Και αυτά τα πράγματα είμαστε έτοιμοι σε αυτά να τα απεξέλθουμε, γιατί είναι μέσα στις βασικές προτεραιότητες του προγράμματό μας να στηρίξουμε αυτά τα πράγματα, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους, να στηρίξουμε την εργασία. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καλές θέσεις και πρωτοπόρες θέσεις σε αυτήν την κατηγορία, δεν έχουν γίνει ακόμα κατεδίκες από τον κόσμο, ίσως δεν μας προβάλλουν όσο πρέπει, και είναι μεγάλη ευθύνη δικιά μας να μεταφέρουμε στον κόσμο αυτές τις προτάσεις, και στα περισσότερα από αυτά συμπίπτουν με αυτά τα οποία ο κόσμος θέλει. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η μάχη, και έχουμε την ευθύνη εμείς οι υποψήφοι να περάσουμε στον κόσμο αυτές τις προτάσεις, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να πιστεί ο κόσμος ότι πραγματικά εμείς ενδιαφερόμαστε το ΠΑΣΟΚ
πρέπει να γυρίσει, να γυρίσει την πολιτική σκηνή, γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται για τον Έλληνα της μεσαίας τάξης, τον αγρότη, τον συνταξιούχο, και ειδικά ότι ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά. Γιατί αυτή είναι που έχει πληρώσει το μάρμαρο τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι που έχουν πληρώσει αυτή την κρίση, και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλο μας τον εαυτό για να στηριχτούν οι πολίτες και να επιστρέψουν εκεί που τους αξίζει. Κύριε Βαμβακά, παιδεία, υγεία, οικονομία νοσούν, βαραίως λένε αρκετοί. Εσείς που υπηρετείτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι τομές απαιτούνται έτσι ώστε το ΕΣΥ να παράσχει όπως πρέπει στον Έλληνα νοσούντα, στον Έλληνα ασθενή, τις ιατρικές υπηρεσίες που πρέπει να δίνονται? Πρώτα απ' όλα, αυτή την περίοδο βλέπουμε πόσο βάλλεται το ΕΣΥ. Και βλέπουμε και τον τελευταίο νόμο και το άρθρο που ψήφισε η κυβέρνηση που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους γιατρούς, ότι αλλάζουν τα δεδομένα, και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή περνάνε πάλι, η υγεία περνάει στα ιδιωτικά συμφέροντα, να πληρώνει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε πολίτης από την τσέπη για την υγεία σε πολλά πράγματα. Εμείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γέννημα του ΠΑΣΟΚ, γέννημα του Ανδρέα Παπαντρέου και του Γιώργου Γεννηματά, και θέλουμε με κάθε τρόπο να το αναγεννήσουμε και να το στηρίξουμε. Να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες, να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που αλλάζουν. Αυτό λοιπόν που εμείς προτείνουμε και θέλουμε είναι ένα επαρκώς στελεχωμένο σύστημα δημόσιας υγείας, με το να καλυπτούν όλες οι θέσεις οι κενές που υπάρχουν στο σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό, όχι επικουρικό, να επιτέλους να στελεχωθεί υπό τη βάση φροντίδα υγείας και να λειτουργήσει όπως πρέπει. Συνεχώς βλέπουμε αλλαγές, και κάθε αλλαγές που δεν έχουν το αποτέλεσμα το οποίο περιμένει ο κόσμος, να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες υπογενειακής ιατρικής, και συγχρόνως πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, όχι μόνο στους γιατρούς, γιατί είναι μια από τις μεγάλες αιτίες που φεύγουν σήμερα οι γιατροί από τα νοσοκομεία, και εδώ στην Κρήτη το έχουμε αυτό ζήσει, που φεύγουν, γιατί πραγματικά πληρώνονται ελάχιστα για το μεγάλο κόπο τον οποίο προσφέρουν στον κόσμο, και όλες και όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα να πληρωθούν αυτό που τους αξίζει, να ενταχθούν επιτέλους οι υγειονομικοί του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά, και ακόμα να αναπτυχθούν αυτό που λέμε πολύ καιρό, οι μονάδες περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Να αυξηθούν οι μερίσεις νοσηλεία, οι μερίσεις φροντίδες και τα κέντρα χρονίων παθήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ο κόσμος χωρίς να χρειάζεται να μπαίνει στο νοσοκομείο σε αυτές τις ανάγκες που έχει, ιδιαίτερα αυτές οι ευπαθείς ομάδες. Και ακόμα, επιτέλους να υπάρξει αυτός ο ψηφιακός φάκελος υγείας και η ψηφιακή κάρτα, και να σταματήσουν να είναι για οι διοικήσεις να είναι διορισμένες με κριτήρια, να μπαίνουν οι διοικήσεις να είναι σταθερές και να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους, και όχι αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα με διοικήσεις που πάντα ανήκουν στο εκάστοτε κυβερνώντα με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Πράγματι, ήσασταν στην πρώτη γραμμή ούτως ή άλλως για την αντιμετώπιση του COVID ως Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, και συνεχίζεται τον αγώνα ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, κύριε Βαμβακά, εκτιμάτε ότι θα έχουμε κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική, ή θα πάμε σε επαναληπτικές? Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να σέβομαι αυτό το οποίο προβλέπεται από τον νόμο και από το Σύνταγμα της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε σε εκλογές με ένα σύστημα το οποίο υπάρχει, ένα σύστημα της απλής αναλογικής. Πρέπει λοιπόν με αυτό να πορευτούμε, με αυτό να ψηφίσει ο κόσμος. Το σύστημα αυτό προβλέπει σε ένα ποσοστό τεράστιο ότι πρέπει να γίνουν κυβερνήσεις εργασίας. Και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αυτό να το σεβαστεί και τα κόμματα και ο ελληνικός λαός, και ό,τι προστίψει στις εκλογές να γίνει προσπάθεια να γίνει μια κυβέρνηση προς την κατεύθυνση που ο λαός θα ψηφίσει. Και γι' αυτό και εμείς, αυτό που λέει και ο πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, είναι ότι εμείς ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού, ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να κάνει το ΠΑΣΟΚ δυνατό, έτσι ώστε, όπως είπα και στην αρχή το ερωτήσω που μου κάνατε, όσο πιο δυνατή είναι το ΠΑΣΟΚ, τόσο πιο πολύ θα μπορέσει να επηρεάσει και να επιβάλλει τους όρους του, το πρόγραμμά του, που το πρόγραμμα αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένως,
προβλέπει τη στήριξη του ελληνικού λαού, τη στήριξη της κοινωνίας, έτσι ώστε να έχουμε μια κυβέρνηση σε μια κατεύθυνση που θα στηρίζεται ο πολίτης, η κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των λίγων που είναι δυνατοί. Εφόσον έχουμε κυβέρνηση με την απλή αναλογική, αναγκαστικά θα πάμε λοιπόν σε συγκυβέρνηση κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ, που ρέπει προς τα κέντρο δεξιά ή τα κέντρο αριστερά. Σας είπα, αυτό που ρέπει το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει την κοινωνία. Έτσι, το στοχεύει την κοινωνία, στοχεύει τους αδύνατους. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε, να το πω μια ακόμα φορά, είναι να είμαστε δυνατοί και να επιβάλλουμε τη θέση μας υπέρ της κοινωνίας. Αυτό θα γίνει συζήτηση με όρους προγράμματος και όχι με όρους θέσεων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός για μας το να μπούμε στην κυβέρνηση και να πάρουμε 10 υπουργεία, 5 υπουργεία. Ο στόχος είναι να μπορούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση γίνει και κυβερνητική συνεργασία να έχουμε θέσεις που να μπορούμε να τις επιβάλλουμε και αυτό πρέπει να είμαστε δυνατοί ανεξάρτητα ο καθένας πώς το βλέπει. Γιατί οι θέσεις δικές μας είναι θέσεις για την κοινωνία. Κύριε Βαμβακά, ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη. Ήσασταν αρκετά εύστοχος, εύγλωτος, κατανοητός. Να ευχηθούμε ολόψυχα και σε εσάς καλή επιτυχία, καλό αγώνα στην προεκλογική περίοδο άτυπα που ήδη διανύουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι πραγματικά θα κάνουμε ένα αγώνα δίκαιο, ένα αγώνα ισχυρό, όπως σας είπα, για να καταφέρουμε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί σας λέω και πάλι, ο στόχος μας είναι η κοινωνία. Το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ είναι η κοινωνία στο προσκήνιο. Αυτό το πιστεύουμε όλοι μας και γι' αυτό το αγωνιστούμε.